Καταρχήν, αρέσκουν μου πάρα πολλά οι γλυκοπατάτες. Αλλά ευτυχώς για καλή μου τύχη, αρέσουν και στα παιδιά μου οι γλυκοπατάτες. Βέβαια, η γλυκοπατάτα είναι τόσο ωραία, είναι ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο εκτός που θέλημο, έχει τούτη τη γλυκάδα, είναι η πατάτα, που είναι πολλά ωραίο πράγμα να τις κάνετε τηγανιτές ή να τις ψήσετε τζάκετ, ας πούμε, στο φούρνο. Εγώ βέβαια, επειδή είπαμε ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο λιγότερο τηγανίζω, έτσι και τούτες τις πατάτες ψήνονται στο φούρνο. Και να σας πω, πλέον οι φούρνοι μας είναι τόσο καλοί πλέον, που πραγματικά την εστία και τα πολλά λάδια και τα πολλά τηγανιτά αφήνουμε τα για κάποιες περιπτώσεις. Όπως παραδείγματος χάρη ο σκεφτέδες. Που παρόλο που πρέπει να σας πω ότι και τους σκεφτέδες ψήνω τους στο φούρνο να μαλάχει, κάποιες φορές κάνω και λίγους τηγανιτούς, έτσι για να θυμούμαστε τους παραδοσιακούς, οι οποίοι σίγουρα είναι πάρα πολλά ωραίοι όταν είναι τηγανιτοί. Λοιπόν, θα σας πω πώς φτιάχνω τις πατάτες, τις γλυκοπατάτες, τηγανιτές φούρνου, να σας πω τα υλικά. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια γλυκοπατάτες. Τις έχουμε τρεις ακαθάριστες, πρέπει να σας πω. 2 κουταλιές corn flour, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, 1/4 κουταλάκι πιπέρι, 0.5 κουταλάκι σκόνη σκόρδου, 1/4 κουταλάκι καπνιστή πάπρικα, και μία κουταλιά τυρί παρμεζάνα. Η παρμεζάνα είναι τελείως προαιρετική αν δεν θέλετε να βάλετε, αλλά πάει πραγματικά πάρα πολλά. Λοιπόν, θα φέρω τη ζυγαριά μου γιατί θέλω 500 γραμμάρια. Ο λόγος που σας λέω 500 γραμμάρια είναι γιατί να χρησιμοποιήσω έναν ταψί φούρνου, το μεγάλο μου το ταψί φούρνου που βλέπετε εδώ πέρα, και πρέπει οι πατάτες, οι γλυκοπατάτες να μπουν σε μια στρώση. Αν θέλετε να κάνετε πιο μεγάλη ποσότητα, τότε να πρέπει να πιάσετε δύο ταψιά φούρνου. Γιατί αν βάλετε περισσότερες πατάτες μέσα στο ταψί, θα γίνουν τραγανές. Λοιπόν, τούτη μου η πατάτα. Εντάξει. 750 γραμμάρια να κάνουμε μπιόλι. Λοιπόν, να τις κόψω όπως κόβουμε τα chips, όσο πιο μακρόστενες θέλετε, μπορείτε να τις κάνετε. Κόφω πρώτα κατά μήκος την πατάτα. Μην τις κόψετε πάρα πολλά λεπτές, γιατί αν τις κόψετε πάρα πολλά λεπτές, μετά να εξαφανιστούν. Έτσι τόσο, έτσι έναν εκατοστό, είναι μια χαρά. Μπορείτε να τις αφήσετε και πιο χοντρές, αν θέλετε, απλώς μπορεί να θέλουν λίγο παραπάνω ώρα να ψηθούν στο φούρνο. Η γλυκοπατάτα δεν ήταν ποτέ μες στη ζωή μας σαν Κύπροι πολίτες και ευτυχώς που μπήκε πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολλά ωραία πράγμα η γλυκοπατάτα. Εγώ θυμούμαι κιόλας όταν τα μωρά μου ήταν μικρά, ελέα μου να βράσω γλυκοπατάτα, να τελειώσω με το πιρούνι και να τους τη δώσω. Κουείς Πέτρο, να μαθαίνεις. Ναι, είναι 570 γραμμάρια. Τούτο είναι να το κάνουμε κάτι άλλο ή να το ψήσουμε σε ξεχωριστό ταψί. Λοιπόν, η φίλη μου η Μαρία, είπε μου, έπιασε με τηλέφωνο πριν την εκπομπή και λέει μου τι θα μαγειρέψεις σήμερα. Της λέω γλυκοπατάτες κλπ. Λέει μου βάζεις τις γλυκοπατάτες να φουσκώσουν σε κρύο νερό. Λέω της όχι, δεν τις βάζω. Γιατί? Γιατί λέει μου όταν τις βάλεις να φουσκώσουν σε κρύο νερό και μετά τις στεγνώσεις, χάνουν που το άμυλο τους, οπότε γίνονται ακόμα πιο τραγανές. Γι' αυτό δοκιμάστε το. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά όσες φορές μου βγει κάτι η Μαρία είναι βίβλος πραγματικά. Εγώ για τις πατάτες, τις τηγανιτές φούρνου, κάνω τη μέθοδο του corn flour που σας την ξαναέδειξα με τις πατάτες τηγανιτές φούρνου που κάνει η φίλη μου η Μελής. Μου λέω φίλες έχω εγώ που μαγειρεύουν ωραία, είδατε, τι ωραία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, βάλουμε τις πατάτες, το corn flour τραβά οτιδήποτε υγρασία έχουν οι πατάτες. Γι' αυτό το πράγμα βοηθά να γίνουν τραγανές. Και μετά που να βάλουμε το corn flour, θα βάλουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο.
Ναι, να πίστευτον ότι οι πατάτες ή τηγανίδες του φούρνου γίνονται με 2 κουταλιές ελαιόλαδο. 4 κουταλιές ελαιόλαδο, γιατί να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο μέσα στο ταψί. Αλλά και πάλι, πολλά λίγο ελαιόλαδο σε σχέση με τις τηγανίδες. Και σίγουρα μπορείτε να πιάσετε τις πατάτες και να τις τηγανίσετε. Αλλά πραγματικά σας λέω δεν υπάρχει λόγος, γίνονται φανταστικές στο φούρνο. Τούτο είναι να το κάνετε μέχρι να μην βλέπετε πια το corn flour. Πιλάτε στην κουζίνα, λέγεται αυτό το πράγμα. Αν είναι μυς. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα το corn flour έτσι έπιασε πάνω στις πατατούδες και θα βάλω αλάτι, αλάτι όσο θέλετε βάρτε. Που σας εξαρτάται. Εγώ θα βάλω πάρα πολύ αλάτι γιατί να βάλω μετά την παρμεζάνα. Μπόλικο πιπέρι γιατί αρέσκει μου. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ρίγανη, ό,τι μυρωδικά θέλετε ή σας αρέσουν. Εγώ να βάλω και το σκορδάκι μου γιατί επίσης πάει. Τέλος, την καπνιστή πάπρικα δεν θα τη βάλω. Ο λόγος είναι γιατί αν βάλετε την καπνιστή πάπρικα τώρα πάνω στις πατάτες, την ώρα που να τη βάλετε μέσα στο φούρνο είναι να καεί. Γι' αυτό είναι πιο καλά την πάπρικα πάντα να κατέβω την με την παρμεζάνα και βάλω την μετά. Να βάλω άλλες 2 κουταλιές ελαιόλαδο στο ταψί μου. Κάμετε το έτσι να πάει παντού το ελαιόλαδο. Μην ασχοληθείτε και πάρα πολλά, εντάξει. Και μετά πρέπει να τις βάλουμε τις πατάτες, όπως σας είπα, σε μία στρώση. Να μην είναι μια από πάνω από την άλλη, γιατί στο τέλος δεν θα γίνουν τραγανές. Τώρα, οι πατάτες τούτες ιδανικά, να τις ψήσετε στο φούρνο, στους 210 βαθμούς στον αέρα, που είναι 10 βαθμοί πιο χαμηλά από ό,τι ψήνουμε τώρα το κοτόπουλο. Οπότε, αν θέλετε να τις βάλετε μαζί με το κοτόπουλο, στους 220 βαθμούς δηλαδή, είναι πιο καλά να τις βάλετε στο κάτω μέρος του φούρνου, ακριβώς κάτω από το κοτόπουλο, για να χάνουν λίγο την θερμότητα του φούρνου για να μην αρπάξουν πάρα πολλά γρήγορα. Να πρέπει να τις παρακολουθήσετε, να μην καούν, να μην σας αρπάξουν. Βέβαια, να σας πω ότι όσες φορές το έκανα και αρπάξαν οι πατάτες, ήταν πάρα πολλά ωραίες, έτσι και αλλιώς. Οπότε, μην ασχοληθείτε πάρα πολλά, σας το λέω. Λοιπόν, κανονικά όμως τις πατάτες τούτες, εγώ ψήνω τις στους 210 βαθμούς στον αέρα, για 20 λεπτά, μετά γυρίζοντες και ψήνοντες άλλα 10 με 15 λεπτά. Να πρέπει να ελέγξετε λίγο το φούρνο σας, να, αν είναι πολλά δυνατός ο φούρνος σας, μπορεί να θέλουν λίγο πιο λινόρα, να ξέρετε ότι η γλυκοπατάτα ψήνεται πολλά πιο γλυόρα από την πατάτα, οπότε αν θέλει τόσο δυνατό φούρνο όσο η πατάτα η κυπριακή ή η πατάτα γενικότερα. Πρέπει να την προσέχετε να μην αρπάξει. Θυμάστε παλιά που σε μια διαφήμιση κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Τούτες οι πατάτες πραγματικά κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο μία. Πάμε στο φούρνο. Δεν σας λέω τίποτε πραγματικά. Τούτες μόνο αν τις δοκιμάσετε μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Κάνω ένα break από το cake για να σας δείξω πώς θα τις τελειώσουμε τώρα γιατί πρέπει να τις βγάλω που δαμε. Θα τις βάλω πάνω σε αντικολλητικό χαρτί, πάνω σε χαρτί κουζίνας για να τραβήσουν αν έχουν οτιδήποτε λάδια έξτρα να τραβήσουν τα λάδια. Πραγματικά σας λέω, δεν υπάρχουν τούτες οι πατάτες, είναι οι αγαπημένες μου.
Λοιπόν, συνεχίζω με το κέικ μέχρι να σταθούν λίγο τα υλικά μου. Πριν να σερβίρετε τις πατατούλες τους, τις πάρα πολλά ωραίες και τις σπεσίες, μπορείτε να τις σερβίρετε έτσι όπως είναι ή μπορείτε να ανακατέψετε λίγο καπνιστή πάπρικα μαζί με τυρί παρμεζάνα και να τους το βάλετε έτσι που πάνω. Πάει τους πάρα πολλά το πράγμα. Πραγματικά. Δικά την ώρα που ζεστές. Αν θέλετε και λίγη πρασινάδα, βάρτε και λίγα φιλαράκια μαϊτανών ή βάρτε λίγο θυμάρι, πάει τους πάρα πολλά το θυμάρι. Ό,τι και να κάνετε είναι τέλειες. Σας λέω δεν θα μπορείτε να σταματήσετε.